Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Μάκης Βορύδης, η αποζημιώση για το Βαβά και τα σιτηρά του 2018 θα καταβληθούν μέσω de minimis. Πέρασε με 22 ψήφους η ίδρυση της κοινοφελούς αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τη λέει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Επιστολή στο Σταϊκούρα από τα επιμελητήρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για άμεσα μέτρα ενίσχυσης. Άνθιμος Αλεξανδρουπόλεως, μην πιέζετε τους ιερείς να σας κοινωνήσουν. Και την απόψηνή μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, θα την ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία στην χώρα μας, έτσι ακριβώς όπως τις κατέγραψε και σήμερα το Υπουργείο Υγείας μέσα από τους ειδικούς. Σήμερα ανακοινώνουμε 15 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.207. Το 56,2% αφορά άνδρες. 569 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. Και 921 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 69 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη. 13 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 83% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 33 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 105 θανάτους συνολικά στη χώρα. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τελικά τι έγινε στην χθεσινή συνεδρίαση διαπεριφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, διότι με 22 ψήφους ουσιαστικά πέρασε η ίδρυση και η λειτουργία της νέας δημοτικής επιχείρησης, της κοινοφελούς αναπτυξιακής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Κιζηρίδης. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Κυρία Μπασκάκη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καθώς διανύουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, ήδη είμαστε στην Μεγάλη Πέμπτη και εν όψη της Αναστάσιμης Κυριακής, που σίγουρα θα ζήσουμε κατά τρόπο διαφορετικό από τις υπόλοιπες χρονιές, επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με κάποιες ευχαριστίες και να καταλήξω με κάποιες ευχές. Η πρώτη ευχαριστία καταρχήν έχει να κάνει με μένα, κύριε Αντιδήμαρχε, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης της σημερινής μας τηλεφωνικής επικοινωνίας για ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα ήταν καλό να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις για το πώς τελικά θα βοηθηθεί συνολικά η λειτουργία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Η δική μου ευχαριστία ήταν η πρώτη. Πάμε τώρα σε εσάς. Κυρία Μπασκάκη, σας ευχαριστώ θερμά και εγώ για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνετε να συζητήσουμε για ζητήματα φλέγοντα των ημερών. Θέλω λοιπόν αρχικά να συγχαρώ και από μεριάς μου την συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών μας που υπό δύσκολες συγκυρίες επέλεξε με αίσθημα ευθύνης να τηρήσει τα προληπτικά μέτρα για την μη διάδοση του κορονοϊού. Έμεινε σπίτι, συνεχίζει να μένει σπίτι και ως εκ τούτου βοηθά πάρα πολύ στην δύσκολη αυτή συγκυρία, σηκώνοντας ένα ομολογουμένο δυσανάλογο φορτίο, ώστε να κρατήσουμε όλοι μαζί το Δήμο Αλεξανδρούπολης υγιή. Σε σχέση με την διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου Διαπεριφοράς, που έλαβε χώρα εχθές την Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020, πράγματι συζητήθηκαν μία σειρά από θέματα, επίγοντος χαρακτήρα κατά την κρίση μας ως Δημοτική Αρχή, μεταξύ των οποίων και η ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινοφελούς Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την διακριτική επωνυμία 10. Πριν αναφερθώ όμως στην 10, όπως χάρη συντομίας θα πρέπει να μάθουμε να την αποκαλούμε όλοι μας από εδώ και στο εξής, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα άλλο θέμα, αυτό της δεύτερης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, που ήταν και αυτό θέμα στην χθεσινή συνεδρίαση διαπεριφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είναι σημαντικό να έχουν εικόνα οι συνδημότες μας του τι συμβαίνει.
Σύμφωνα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ειδικά αυτές που εκδόθηκαν στις 11 Μαρτίου του 2020 και στις 14 Μαρτίου του 2020, εάν οι Δήμοι προχωρήσουν σε προμήθειες υλικού και υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση με τη μορφή κατεπήγοντος της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού και εφόσον δεν έχουν τις απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό ή, αυτές, ή έχουν πιστώσεις οι οποίες δεν επαρκούν, υποχρεωτικά με δεσμευτική εισήγηση οφείλουμε να καταθέσουμε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις αναθέσεις, ναι, στη συνεδρίασή του, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι μια εκ του νόμου προβλεπόμενη και υποχρεωτική διαδικασία αναμόρφωσης ξεχωριστή από όλες τις άλλες. Έτσι και εμείς, αφού προχωρήσαμε, θα έλεγα, σε μέτρα πολλά και αναγκαία πρόληψης κατά της διάδοσης του κορονοϊού, οφείλαμε να εντάξουμε τις δαπάνες που προέκυψαν με κατεπήγοντα χαρακτήρα στη δεύτερη αναμόρφωση, για την οποία κλήθηκε να λάβει χθες απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Επί του θέματος λοιπόν αυτού και με μια εισήγηση η οποία πέραν ορισμένων τεχνικών κωδικών οι οποίοι προκύπτουν εκ του νόμου, στην πλειοψηφία τους οι ουσιαστικοί κωδικούς, εννοούμε τις δαπάνες τις οποίες προσδιορίζουμε στο προϋπολογισμό, αφορούσαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου με αίσθημα ευθύνης και ωριμότητας ανταποκρίθηκε και τις υπερψήφισε. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως, ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και ειδικότερα η παράταξη Πόλη και Πολίτες Βαγγέλης Λαμπάκης έκριναν ότι έπρεπε σε αυτήν την εκ του νόμου, ξαναλέω, υποχρέωση να εξαντλήσουν την αντιπολιτευτική τους τακτική ψηφίζοντας κατά. Αλλά δεν κατάλαβα πραγματικά. Κακώς ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχώρησε σε μια σειρά μέτρων για να μην συμβούν καταστάσεις πολύ χειρότερες. Δεν έπρεπε να πάρουμε μέτρα, δεν έπρεπε να σταθούμε στο πλευρό των συνδημοτών μας, δεν έπρεπε να προχωρήσουμε σε επίγουσες προσλήψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας ή στο πολυκοινωνικό κέντρο, δεν έπρεπε να προμηθευτούμε αντισηπτικά, μάσκες, στολές και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, δεν έπρεπε να κάνουμε απολυμάνσεις, δεν έπρεπε να ελαφρύνουμε τους συνδημότες μας, επιχειρηματίες ή τους ανθρώπους που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές, διότι αυτό επί της ουσίας μας λέει η παράταξη Πόλη και Πολίτες όταν δεν ψηφίζει τη δεύτερη αναμόρφωση. Μιλάμε για μέτρα που ήταν απαραίτητα για την προστασία των συνδημοτών μας στις δύσκολες αυτές συνθήκες, όπου έπρεπε ο Δήμος να αντιδράσει στοχευμένα με σχέδιο και ταχύτητα. Και σκεφτείτε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλες αυτές οι προμήθειες και υπηρεσίες έγιναν με κατεπήγουσα μορφή λόγω κορονοϊού. Και ναι, έγιναν ομόφωνα αποδεκτές στις οικονομικές επιτροπές που έλαβαν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή που προηγήθηκαν της αναμόρφωσης, με σύμφωνη γνώμη του κυρίου Λαμπάκη και του κυρίου Κουκουράβα, που εκπροσωπούν την παράταξη Πόλη και Πολίτες στην Οικονομική Επιτροπή. Αλλά παραδόξως δεν έγιναν αποδεκτές ως δημιουργία κωδικών στη δεύτερη αναμόρφωση από την παράταξη Πόλη και Πολίτες. Και δεν μπορώ πραγματικά να εντοπίσω τη λογική και το συνειρμό στη στάση αυτή. Μάλιστα. Από τη μία συμφωνείς και από την άλλη για το ίδιο θέμα διαφωνείς. Πάντως, κύριε Αντιδήμαρχε, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα και τις ενέργειες που έλαβε η Δημοτική Αρχή έναντι του κορονοϊού, φαίνεται, εκ του αποτελέσματος μπορούμε να το πούμε, ότι μάλλον σωστά ελήφθησαν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, διότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, και ευτυχώς θα πω εγώ, είναι στο καλό σενάριο, στο ενθαρρυντικό σενάριο, χωρίς κρούσματα. Οπότε αυτό νομίζω συγκαταλέγεται μόνο στα συν, με θετικό πρόσημο. Ευτυχώς και αυτό είναι παρήγορο, αλλά σίγουρα όλοι μας από τις πράξεις μας κρινόμαστε καθημερινά. Πάμε τώρα στην πολυσυζητημένη. Ναι, κύριε Δήμαρχε, πάμε τώρα στην κοινοφελή αναπτυξιακή επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που πέρασε χθες με 22 ψήφους. Ωστόσο, στην αρχική σας τοποθέτηση μιλήσατε για κατεπήγοντα θέματα. Άρα και το συγκεκριμένο ζήτημα το χαρακτηρίσατε ως κατεπήγον, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Μπασκάκη, παρά το γεγονός ότι ακόμα ζούμε τις δύσκολες συνθήκες και τα προληπτικά μέτρα και το περιορισμό που έχουν θέσει τα κρατικά όργανα και ΟΔΗ, δεν μπορεί και δεν πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του Δήμου και των δομών του, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων, αλλά και η συνέχεια του σχεδιασμού ανάπτυξης και δράσεων στην μετά-κορονοϊό, θα έλεγα, εποχή, η οποία ομολογουμένως είναι χαρτογράφητη, πλην όμως πρέπει να μας βρει ακμαίους και με στοχευμένες πρωτοβουλίες. Να εξηγήσουμε όμως λίγο στον κόσμο, γιατί είναι βασικό.
αυτή είναι μια δημοτική κοινοφελής επιχείρηση. Σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι μία μορφή επιχείρησης από αυτές οι οποίες προβλέπονται, η οποία είναι συνδεδεμένη η λειτουργία και η δραστηριότητά της με παροχή υπηρεσιών που συνδυάζονται με αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, θα έλεγα αλληλεγγύης, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. Να σας αναφέρω μάλιστα ότι δημοτικές κοινοφελείς επιχειρήσεις λειτουργούν σε πολλούς δήμους της χώρας μας και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ενδεικτικά, το βασικό μοντέλο πετυχημένο στο Δήμο Τρικαίων, θα μου πείτε τώρα. Θα σας, πέρα από το Δήμο Τρικαίων, που είναι η 10η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και ΔΙΘ, δηλαδή η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ΔΚΕΗ, η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Ηρακλείου, η ΚΕΔΙΣ, η Κοινοφελή Επιχείρηση του Δήμου Σερών, που έχουμε τα ίδια πληθυσμιακά δεδομένα, η Δημοθέλεια, η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση δηλαδή του Δήμου Καβάλας, η ΚΕΔΙΠ, η Κοινωνική Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Πατρέων, λέω ορισμένες ενδεικτικά. Προφανώς υπάρχουν και άλλες αρκετές. Δεν θα ήθελα βέβαια να επισέλθω σε πολλά τεχνικά ζητήματα. Όχι, θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να μάθουμε πολλά περισσότερα για το πώς και πού στοχεύει να λειτουργήσει με ποιο τρόπο η συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση. Ωστόσο όμως, για πρώτη φορά σήμερα που μας ακούνε οι τηλεθεατές μας, κύριε Κιζηρίδη, τι πρέπει να κρατήσουν, τι πρέπει να ξέρουν για αυτή τη δημοτική νέα επιχείρηση που δημιουργείται. Η επιθυμία της Δημοτικής Αρχής, και έτσι κατατέθηκε, και θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία που μου δίνετε την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά με την υπεύθυνη στάση της, βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η διαφάνεια και λογοδοσία. Ο δεύτερος άξονας είναι αναπτυξιακές δράσεις φιλικές στο περιβάλλον, στο πολιτισμό, στην ψηφιακή αναβάθμιση, αλλά και στον χαρακτήρα του Δήμου μας και των τριών δημοτικών ενωτήτων, της Αλεξανδρούπολης, των Φερών και της Τραϊανούπολης, και των ιστορικών οικισμών της, παράλληλα με μια αποσυμφόρηση στη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Και ο τρίτος άξονας είναι η ποιότητα, θα έλεγα, στην λειτουργία με προσωπικό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης. Αν θέλετε να αναφερθώ λίγο πιο εξειδικευμένα στους τρεις αυτούς άξονες, θα ήθελα να πω ορισμένα στοιχεία. Εγώ καταλαβαίνω ότι το πεδίο είναι ιδιαίτερα ευρύ για τη νέα αυτή δημοτική επιχείρηση, κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για μια σειρά αντικειμένων, όπως η διαχείριση αποθηκών στο λιμάνι, εργαστήρια πληροφορικής και ρομποτικής, μιλάμε για ανάπτυξη της εφαρμογών και υπηρεσιών σε σχέση με την έξυπνη πόλη, τη λεγόμενη ΙΔΗΜΟΣ, την ανάπτυξη δράσεων μαζικού αθλητισμού, τη λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Ιδρύματος Τρακικών Μελετών, τη δικτύωση και τη συνεργασία με το Λαϊκό Πανεπιστήμιο, τη λειτουργία διαδικτυακής δημοτικής τηλεόρασης, τη διαχείριση κινηματογράφων και θεάτρων, την κυκλική και γαλάζια οικονομία που ούτως ή άλλως και σαν παράταξη Δήμους για όλους πρωτεσί την είχε προβάλει και προεκλογικά, είναι η διαχείριση του δημοτικού πάρκινγκ, η διαχείριση του δημοτικού σφαγείου, η ίδρυση και λειτουργία του ναυτικού μουσείου, η ιχθυαγορά, σαφέστατα, η δημοτική συγκοινωνία. Μιλάμε δηλαδή και για τα σφαγεία, ένα νομίζω, το δημοτικό σφαγείο, κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, βεβαίως, μόλις το ανέφερα, δράσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, που είναι κάτι πάρα πολύ εξαιρετικά, θα έλεγα, επίκαιρο, αλλά αυτό αφορά το κομμάτι των αντικειμένων της δράσης, τα οποία λίγο πολύ είναι ήδη γνωστά, θα έλεγα. Αυτό που θα ήθελα εγώ να επιμείνω ιδιαιτέρως, αν μου επιτρέπετε, είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Ορίστε. Και με αυτό λέω να ολοκληρώσουμε. Ναι, ναι. Και ποιότητα στη λειτουργία της επιχείρησης. Θέλω να σας πω ότι η επιχείρηση ήδη έχει εγκριθεί το μετοχικό της κεφάλαιο από την πρώτη αναμόρφωση. Θα έχει τη δική της οργανωτική δομή. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η εφαρμογή του επιχειρησιακού πλαισίου δράσης θα αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Και μια άλλη σειρά από ενέργειες για τις οποίες θα απαιτείται η πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με τις ρυθμίσεις που έχει επιβάλει ο Κλισθένης, καταφαίνεται πόσο δημοκρατικά και ανοιχτά θα λειτουργεί η συγκεκριμένη μορφή επιχείρησης. Θα υπάρχει τακτικός διαχειριστικός έλεγχος από δύο ελεγκτές, είτε ορκωτούς ελεγκτές, είτε πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα πολύ βασικό. Θα υπάρχει εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών, κανονισμός προσωπικού, κανονισμός οικονομικής διαχείρισης και τα βασικά χαρακτηριστικά του προσωπικού, το οποίο θα στελεχώσει την επιχείρηση, θα είναι ειδικές γνώσεις με διεπιστημονικό προσανατολισμό,
θα είναι αξίες, συμπεριφορά, νοοτροπία, έφεση για συλλογικότητα, θα είναι σοβαρή εμπειρία στα αντικείμενα της διαχείρισης, διότι πέραν των απαραίτητων προσόντων κρίνουμε ότι από την ποιότητα του προσωπικού εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης και η κοινοποίηση των τοπικών φορέων. Κύριε Αντιδήμαρχε, θα μείνουμε σε αυτά. Ήταν μια πρώτη αναγνωριστική συζήτηση, έτσι σε επικεφαλίδες θα πω, γιατί σίγουρα θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να συζητήσουμε πιο διεξοδικά τον ρόλο αυτής της δημοτικής επιχείρησης, να σταθούμε και σε κάποια ερωτήματα και σε κάποιους προβληματισμούς που βάζει και η ίδια η αντιπολίτευση, κυρίως εκεί στο περί διαφάνειας, λογοδυσίας και εσείς που τα είπατε εντάχει. Και βεβαίως αυτό που λέει η αντιπολίτευση, είδαμε και το μοντέλο των προηγούμενων δημοτικών επιχειρήσεων, πώς λειτουργήσε, ΔΠΑ, ΝΕΤΑ και πού καταλήξαμε. Αλλά όλα αυτά σε μία δεύτερη συζήτηση. Ήταν μία πρώτη, έτσι όπως είπα, αναγνωριστική τοποθέτηση δική σας για να καταλάβουμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Κυρία Μπασκάκη, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι εμείς δεν βάζουμε την 10 στο κάδρο των συγκρίσεων χάρη εντυπώσεων που μπορούν να προκαλέσουν μόνο ευκαιριακές εντυπώσεις. Να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον και διαζώσεις να θέσουμε εξειδικευμένα ζητήματα ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης, να συναποφασίσουμε και το μέλλον της, που κάποιοι δυστυχώς πρόχειρα και με μικροπολιτικά στεγανά επιχείρησαν να προεξοφλήσουν το δυνηρό της τέλος. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου σε εσάς, σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους συνδημότες μας στην Αλεξανδρούπολη, στις Σφαίρες και στη Τραγιανούπολη, καλό Πάσχα με υγεία, δύναμη και υπομονή. Να συνεχίσουμε να ακολουθούμε με τάξη τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και του κράτους και η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει πραγματικά στις καρδιές, στις ψυχές και στο νου όλων μας τη λύτρωση που πραγματικά επιθυμούμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Κιζηρίδη, σας ευχαριστώ θερμότατα και για τις ευχές και για την συζήτηση. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Κιζηρίδη. Παραμένουμε όμως στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα στην παράταξη του κυρίου Βαγγέλη Λαμπάκη. Την επανελειτουργία των λαϊκών αγορών στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης πρότεινε η παράταξη Πόλη και Πολίτες. Η πρόταση όμως απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης και η παράταξη έβγαλε ανακοίνωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι αναφέρεται μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου. Απορρίφθηκε εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε διαπεριφοράς η πρόταση της παράταξης μας για την επαναλειτουργία των λαϊκών αγορών Αλεξανδρούπολης και Φερών. Η πρότασή μας έλαβε 16 ψήφους υπέρ έναντι 20 αυτών που την καταψήφισαν. Εκτιμούμε τη στάση δύο συναδέλφων των άλλων παρατάξεων που στήριξαν την πρότασή μας. Η πρότασή μας σκοπό έχει την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών του Δήμου μας, αλλά και τη δυνατότητα της προσέγγισης των πολιτών σε φρέσκα προϊόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτεία επιτρέπει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, κάτι που εφαρμόζουν οι περισσότεροι Δήμοι με επιτυχία. Η ενίσχυση των παραγωγών με αγορά προϊόντων από το πολυκοινωνικό, που εμείς ψηφίσαμε συνολικού ύψους 12.000 ευρώ, δεν λύνει το τεράστιο πρόβλημα, καθώς αναλογούν 200 ευρώ περίπου ή λιγότερα σε κάθε παραγωγό. Χθες μετρήθηκαν οι δυνάμεις που πραγματικά ενδιαφέρονται για τους παραγωγούς και τον πρωτογενή τομέα. Θα επανέλθουμε στο θέμα όπως έχουμε δικαίωμα μετά το Πάσχα. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία. Θα σταθούμε στα του πρωτογενή τομέα, διότι εχθές ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μάκης Βορύδης, μιλώντας στον Αντένα, αναφέρθηκε στον Εύρο και είπε ότι συνολικά δίνουμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για βαμβάκια και σιτηρά. Ενισχύσεις για τα βαμβάκια και τα σιτηρά για τα τέφλα δεσμεύτηκε ότι θα δοθούν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης, μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Αναντένα, είπε ότι οι αγρότες του Εύρου θα ενισχυθούν με 5 εκατομμύρια ευρώ για τα βαμβάκια, ζητούνταν τουλάχιστον το τριπλάσιο ποσό, και 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τα σιτηρά, ενώ αναφέρθηκε και σε 1 εκατομμύριο ευρώ για τα τέφλα. Οι αγρότες του Εύρου περιμένουν από το 2018 αποζημιώσεις για το πράσινο σκουλί και τις καιρικές συνθήκες που κατέστρεψαν τις παραγωγές σε βαμβάκια και σιτηρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το θέμα αυτό είχαν γίνει πολλές συσκέψεις. Θα παρέμβουμε στοχευμένα στον πρωτογενή τομέα. Ήδη το κάνουμε. Για παράδειγμα, αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα θα φύγει 1 εκατομμύριο για τα τέφλα, θα φύγουν 2 εκατομμύρια για τα θερμοκήπια της Κρήτης, θα φύγουν 5 εκατομμύρια για τα βαμβάκια στον Εύρο, 1,5 εκατομμύριο για τα σιτηρά στον Εύρο, 11 εκατομμύρια για την ανθοπαραγωγή. Και τώρα ετοιμάζουμε και τα αιτήματα για τους παράκτιους ελιείς, οι οποίοι θα ξεπεράσουν τα 12 εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στα αγροτικά ζητήματα. Είδαμε τι είπε χθες ο κύριος Μάκης Βορύδης μιλώντας στον Αντένα για τις αποζημιώσεις, για τις αποζημιώσεις που αφορούν και στο νομό Εύρου. Και μάλιστα είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με τα βαβάκια και τα σιτηρά. Από το 2018 ουσιαστικά ταλαιπωρούνται οι αγρότες του νομού Εύρου για να δουν αυτά τα λίγα χρηματάκια να μπαίνουν επιτέλους στην τσέπη τους. Και από ό,τι φαίνεται, και αν όλα πάνε καλά, πολύ συντόμως και μέσω de minimis τελικά τη βρήκαμε τη φόρμα.
φόρμουλα. Το βρήκαμε το μοντέλο μέσα από το οποίο οι αγρότες θα πάρουν τις αποζημιώσεις. Θα τα δουν όλα αυτά λίγο πιο αισιόδοξα το επόμενο χρονικό διάστημα. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά για να σχολιάσουμε αυτή την πολύ θετική εξέλιξη βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Φερών, ο κύριος Δημήτρης Κολιώνης, ο οποίος πρέπει να πω ότι σε αρκετές συναντήσεις με τον κύριο Μάκη Βορύδη ήταν παρόν ο κύριος Κολιώνης και προσπαθούσε με επιχειρήματα να πείσει τον Υπουργό. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, η όλη κινητοποίηση των προηγούμενων μηνών, κύριε Κολιώνη, έπιασε τόπο, θα πω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έτσι, τα ευχάριστα είναι. Έρχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριε Αντιδήμαρχε, έτσι δεν είναι? Ευχάριστα είναι, ικανοποιητικά δεν είναι, στο βαθμό που περιμέναμε. Περιμένατε μεγαλύτερα ποσά, περισσότερα ποσά, ναι, διότι... πρέπει να πούμε ότι αυτή η δουλειά, όπως είπατε, έχει ξεκινήσει από το 2018, δηλαδή είχαμε με υπουργό τον... του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο διαφεύγει τον Αραχοβίτη. Τον Αραχοβίτη και ακολούθησε και ο κύριος Βορύδης. Εγώ συμμετείχα σε όλες τις συσκέψεις, σε όλες τις συναντήσεις. Μάλιστα, εκ μέρους των αγροτών είχα την τιμή να μου προτείνω να είμαι και ο εισηγητής όσον αφορά τα βαμπάκια. Ήταν γνωστό το θέμα. Πραγματικά είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και από πλημμύρες και από παρατεταμένη ξηρασία ή βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές του νομού. Και μετά ήρθε και ένεκα της οψίμησης και το πράσινο σκουλίκι και αποτελείωσε την παραγωγή. Και γι' αυτό και ζητάγαμε αποζημιώσεις για την παραγωγή μας. Κύριε Αντιδημαρχέ, 5 εκατομμύρια για τα βαβάκια και 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τα σιτηρά. Έτσι ακριβώς. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και με τους υπηρεσιακούς με τους οποίους μίλησα πέρα από την τηλεοπτική εμφάνιση στον αντένα του κυρίου Υπουργού. Αυτό ακριβώς είναι το ποσό. Είναι περίπου 5 εκατομμύρια για τα βαμβάκια. Έχουμε 350.000 στρέμματα το 2.000 καλλιεργήσεις στο νομό μας και είναι 1.500.000 για τα σιτηρά. Περίπου 300.000 σιτηρά ο νομός. Είναι περίπου στα 15 ευρώ ένα στρέμμα στο βαμβάκι και περίπου στα 5 ευρώ ένα στρέμμα στα σιτηρά. Να τολμήσω να ρωτήσω, κύριε Κολιώνη, με τι ποσά, με τι χρήματα θα ήσασταν σχετικά ικανοποιημένοι? Το ποσό το οποίο περιμέναμε θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον διπλάσιο. Το βαμπάκι είναι μια καλλιέργεια με μεγάλο κόστος παραγωγής, με ακριβά φυτοφάρμακα, απαραίτητα φυτοφάρμακα, πολιτιστική καλλιέργεια, με πολλούς παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο κόστος παραγωγής και γι' αυτό περιμέναμε περισσότερα χρήματα, όπως και για τα σιτηρά. Η χρονιά ήταν πολύ άσχημη και πραγματικά οι καλλιεργητές των σιτηρών δεν είχαν πάρει ούτε τα χρήματα που βάλανε για το σπόρο. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Αντιδημαρχέ, ότι και στην τελευταία πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Σκραϊκά του Υφυπουργού είχε διαφανεί το θετικό κλίμα. Το θυμάμαι τότε, το συζητάγαμε και μαζί, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι προφανώς το Υπουργείο θα κατευθυνθεί σε μία λύση. Ναι. Αρκεί αυτή η λύση, βέβαια, με έναν τρόπο να είναι και μία δίκαιη λύση. Ακριβώς. Εγώ στα θετικά θέλω να συμπεριλάβουμε και το ότι πραγματικά για πρώτη φορά και εμείς ως αγρότες αλλά και οι θεσμικοί φορείς με τον Περιφερειάρχη, με τον Κώστα τον Βενετήρη, τον Αντιπεριφερειάρχη, με τους δημάρχους του νομού είχαμε κατεβεί συντονισμένα, είχαμε συγκεκριμένη ατζέντα, σοβαρές τοποθετήσεις και με τους βουλευτές, να μην τους παραλείψω και να τους ευχαριστήσω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πείσουμε το συνομιλητή ότι πραγματικά είχαμε δίκιο. Και ο κύριος Βορύδης αλλά και ο κύριος Αραχοβίτης, το μόνο πράγμα στο οποίο, ας πούμε, υπήρχε η αντιπαράθεση ήταν το πού θα βρεθούν τα χρήματα. Δεν ήταν ότι δεν είχαν καταλάβει ή δεν είχαν κατανοήσει τη ζημιά. Όχι, σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αντιδήμαρχε. Και ο προηγούμενος υπουργός αλλά και ο νυν υπουργός βεβαίως και συμφωνούσαν και για το μέγεθος της καταστροφής, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Πέρα από το γεγονός της καταστροφής, συμφωνούσαν και στο μέγεθος. Απλά δεν ήξεραν το χρηματοδοτικό εργαλείο. Θα ήταν τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν, ξέρω εγώ, μέσω de minimis, από τα ΨΕΑ, από τον ΕΛΓΑ. Η άποψή μου ήταν, επειδή ήξερα και τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ότι η μόνη περίπτωση να αποζημιωθούμε ήταν μέσα από τα de minimis. Κάποια στιγμή λέγανε ότι μέσα από το πρόγραμμα κλιματικής αλλαγής ότι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερα κεφάλαια. Το πρόγραμμα της κλιματικής αλλαγής είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησαν και θέλαν να το εφαρμόσουν. Είχε μια, μάλιστα λένε ότι μια εφαρμογή στην Γερμανία και στη Ρουμανία. Δεν ξέρω αν αυτά είναι και αληθή τα οποία μαθαίνουμε δημοσιογραφικά. Πάντως είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα ακόμη και έτοιμα επίσημα δεν είχε κάνει.
έτσι, για να λέμε πούμε, ναι, ναι, τα πράγματα. Ναι, και ακόμη είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα το βρούμε ως πρόγραμμα μπροστά μας, σαν κλιματική αλλαγή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που να πει ότι αποζημιώθηκε π.χ. η ελιά στην Ελλάδα από το πρόγραμμα κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο ακόμη είναι κάτι που ξεκινάει. Λοιπόν, μένουμε στην θετική έκβαση αυτής της υπόθεσης, γιατί μετά από μένουμε, δύο λοιπόν, χρόνια... Μένουμε στην θετική, τότε έστω και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αυτό. Και μιλάω για τη συγκυρία, γιατί αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα και ανά κλάδο θα υπάρχουν αιτήματα από όλη την Ελλάδα, βέβαια, για οικονομική ενίσχυση. Και επιπλέον θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, για να μην πηγαίνουν καθημερινά, ας μην γίνομαι και εγώ δέκτης, όχι παραπώνουν επικοινωνίες με τους αγρότες το πότε θα αποζημιωθούμε. Πολλοί μάλιστα την περιμέναν την αποζημίωση και σήμερα. Θέλω να ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Σκυλακάκη. Τώρα μετά το Πάσχα, πρέπει... από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, ναι, πρέπει να γίνει να υπογραφεί το σχετικό ένταλμα και μετά να προχωρήσει η εκταμείευση. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει μια διαδικασία. Όλοι οι αγρότες τη γνωρίζουν αυτή τη διαδικασία, αλλά επειδή περνάμε δύσκολα αυτό το χρονικό διάστημα, ευελπιστούμε. Είναι μια περίοδο που βγαίνουμε τώρα να καλλιεργήσουμε. Τα καλλιεργητικά έξοδα είναι μεγάλα. Και χρειαζόμαστε. Και πάντα τα χρειαζόμαστε, αλλά αυτή τη στιγμή τα χρήματα είναι απαραίτητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Καλό Πάσχα θα ευχηθώ και σε εσάς. Να ευχηθώ καλή ανάσταση να έχουν όλοι οι ευρύτες και οι αγρότες. Και να έχουμε μια καλύτερη και παραγωγική χρονιά, να μην πηγαίνουμε στο Υπουργείο και να ζητάμε αποζημιώσεις, αλλά να πηγαίνουμε να ζητάμε περισσότερα πράγματα και παραγωγικά πράγματα μακάρι, για τον τόπο μας. Μακάρι, γιατί η αποζημίωση συνδέεται συνήθως με μια καταστροφή, κύριε Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Άννα. Από τους αγρότες του Σαλής δεν αλλάζουμε θεματολογία, παραμένουμε στα ζητήματα που αφορούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διότι από τους Αλής ουσιαστικά αρχίζουν οι ειδικές ενισχύσεις κλάδων του πρωτογενούς τομέα. Μας τα έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Κολγιώνης, βέβαια εκεί μιλάγαμε για τον De Minimis, τώρα θα μιλήσουμε και για τους εθνικούς πόρους. Ποσό ύψους περίπου 15,3 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει η πρώτη ενίσχυση του κυρίου Βορύδη για την ενίσχυση της παράκτειας Αλίας, η οποία έχει πληγεί από τις συνθήκες που δημιουργεί η επιδημία στη χώρα μας. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά για να σχολιάσουμε αυτή την θετική, αν μη τι άλλο, εξέλιξη, βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Αρίκας, ο πρόεδρος του Αλευτικού Συνεταιρισμού Αλεξανδρούπολης, για να ακούσουμε και τον ίδιο για τα όσα έρχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Σαρίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που είστε σήμερα μαζί μας και κατά δεύτερον μαθαίνω ότι ο κύριος Βορύδης με μια κατεπίγουσα επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών ζητά την άμεση ενίσχυση των αλλοιών όλης της χώρας. Ναι, ναι. Είναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ για το βήμα που μου δίνετε. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε η διαδικασία να βρεθεί κάποιος τρόπος να ανακουφιστούν όλοι οι κλάδοι που έχουν πληγεί από όλη αυτή την ιστορία που περνάει ο τόπος μας, ο κύριος Βορύδης όπου στεκόταν αναφερόταν συγκεκριμένα στην αλία. Κάθε φορά σε όποια συνάντηση και αν είχαν, είτε στο Υπουργείο είτε με διαφόρους φορείς όπως έγινε πριν λίγες ημέρες με τηλεδιάσκεψη που συμμετείχε από εδώ και ο κύριος Αλεξανδρής, αναφέρθηκε αμέσως για την αλία και έχουν κατανοήσει πλήρως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό που έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό στον κλάδο μας. Ευχής έργο είναι να από τα λόγια να φτάσουμε και στην πράξη. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι που εντοπίζουμε όλοι, γιατί μπαίνουν μέσα διάφοροι παράμετροι, ο τρόπος και όλα αυτά. Βέβαια για την παράκτεια αλία βρέθηκε, και μιλάνε μόνο για την παράκτεια αλία, πολύ κακός, γιατί δεν έχει πληγεί μόνο η παράκτεια αλία, έχει πληγεί όλη η αλία. Όλη η αλία. Ασφαλώς και θα πρέπει να το δουν πιο άμεσα όσον αφορά τον τρόπο που θα γίνει αυτό και πώς θα καταμεριστεί το De Minimis. Μπορεί να γίνει αυτό στην παράκτεια αλία με κάποιες επιφυλάξεις. Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Σαρίκα, και στη δική σας την περίπτωση, την περίπτωση εννοώ των αλλιών, το De Minimis ουσιαστικά ενεργοποιείται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό μίλησε. Ο κύριος Υπουργός τουλάχιστον γι' αυτό μίλησε. Τώρα, βέβαια, αυτά όλα είναι προτάσεις, γνωρίζετε. Και όπως και εσείς είπατε, έστειλε μια επιστολή
στον άμεσα αρμόδιο Υπουργό των Οικονομικών. Από εκεί και μετά, αυτό για να γίνει πράξη, θα πρέπει να υπάρξει και μια συμφωνία μεταξύ όλων αυτών, να βρεθεί μια φόρμουλα και να βγει μια οικία. Όλα αυτά σαφώς και προϋποθέτουν να υπάρχει και ο αντίστοιχος χρόνος. Τώρα, εμείς είμαστε σε αναμονή. Βέβαια έχουμε επαφές, συνέχεια έχουμε στείλει διάφορα έγγραφα για τα συγκεκριμένα ζητήματα και προβλήματα που προέκυψαν τώρα με τον, και με τον κορονοϊό. Γιατί επιστέγασμα ήταν όλο αυτό. Καλά, προφανώς τα προβλήματα που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Σαρίκα, είναι πολλά και παραμένουν. Είναι γνωστά, τα έχετε αναδείξει επανειλημμένα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Απλώς ήρθε η πανδημία και σας αποτέλειωσε όπως έκανε στους περισσότερους, αν όχι σε όλους τους κλάδους της ζωής μας γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι ανήκουμε όλοι σε έναν πιο μεγάλο χώρο του ελεύθερου επαγγελματία. Όλοι λοιπόν οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αυτού του είδους το πρόβλημα. Τώρα από εκεί και μετά περιμένουμε, σας είπα, να δούμε τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα που θα έχει στην υλοποίηση όλων αυτών. Από λόγια και από ευχολόγια και από προτάσεις και από κατανόηση των προβλημάτων μας έχουμε χορτάσει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι όμως, κύριε Σαρίκα, επειδή το είπατε στην αρχική μας συζήτηση, ότι κι εγώ, επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχω καταγράψει πολλές φορές ρεπορτάζ που αφορούν τους αλλήλους και πάντα αναρωτιόμουν γιατί στις περισσότερες εξαγγελίες των εκάστοτε υπουργών ήταν κυρίως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Οι αλλήλοι πάντα ήταν λίγο στο περιθώριο και λίγο παραμελημένοι εδώ που τα λέμε, ενώ όλοι συμφωνούσαν ότι η αλλήλεια είναι βασικό κομμάτι της ανάπτυξης και της οικονομικής ζωής του τόπου. Ωστόσο, δεν δινόντουσαν τα εργαλεία και οι δυνατότητες εκείνες που έπρεπε να δοθούν. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά, εκτός και αν κάνω λάθος, θα μου το πείτε εσείς, που βλέπουμε ένα Υπουργείο συντεταγμένα και με σχέδιο να έχει τουλάχιστον την πρόθεση να βοηθήσει επί της ουσίας. Το αποτέλεσμα θα το δούμε ποιο είναι. Θα κρυθούμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή, ότι ιδιαίτερα για τον κύριο Βορύδη, γιατί αν και θα περιμέναμε περισσότερη ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση από την αρμόδια υφυπουργό. Εντάξει, εγώ το βάζω συνολικά, δεν το διαχώρισα τώρα, γιατί η κυρία Ραμπατζή έχει το δικό σας το κομμάτι. Ο κύριος Βορύδης, όπου έχει σταθεί μέχρι σήμερα και όποτε μιλάει για τον πρωτογενή τομέα, τις επιπτώσεις που είχε ο κορονοϊός, αναφέρεται συγκεκριμένα για την αλληλεία. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι υπάρχει γνώση. Υπάρχει η γνώση και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Γιατί πολλές φορές τα παλιότερα χρόνια κάποιοι υπουργοί πέρασαν από εκεί χωρίς να γνωρίζουν ότι η αλληλεία ανήκει στο πρωτογενή τομέα. Αλλά πέρασαν και κάποιοι υπουργοί που μας έλεγαν. Κύριε Χρυσαρίκα, μαζί τις κάναμε τις συζητήσεις, αλλά δεν είναι ανοίξω τώρα αυτή την κουβέντα. Πέρασαν και κάτι υπουργοί που δεν ήξεραν καν τι σημαίνει αλληλεία. Τώρα τι να λέμε, όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά, εντάξει, έτσι. Έτσι, λοιπόν, έτσι είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και πραγματικά. Μπορεί να το λέω με μία δόση υπερβολής. Να το λέω με μία δόση υπερβολής ότι δεν γνώριζαν τι σημαίνει αλληλεία, αλλά σίγουρα υπήρξαν υπουργοί και υφυπουργοί. Και συγκεκριμένα υφυπουργοί, θα πω εγώ, που δεν ήξεραν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αλλιευτικός κλάδος και ακούγαμε άλλα αντί άλλων τώρα. Αφήστε τα, να μην τα θυμηθώ. Λοιπόν, όχι, τέλος πάντων. Είναι γεγονός αυτό και γι' αυτό το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι πραγματικά έχουμε ευχάριστα εκπλαγεί από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται κατανοητά τα προβλήματά μας. Από εκεί και μετά, σας είπα και πάλι, εμείς, επειδή και εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο, στα συνδικαλιστικά δρόμενα, εν πάση περιπτώσει, από τα λόγια μέχρι την υλοποίηση είμαι πάντα επιφυλακτικός. Θα μου επιτρέψετε να είμαι και αυτή τη φορά. Παρ' όλα αυτά, είναι θετικότατα όλα αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε από το αρμόδιο Υπουργείο όμως και από τον αρμόδιο Υπουργό. Μάλιστα. Κύριε Σαρίκα, μένουμε λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη, τη θετική έτσι όπως έρχεται διαστόματος του κυρίου Βορύδη. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Πρόεδρε. Καλό Πάσχα και σε εσάς θα ευχηθώ. Και σε εσάς, καλή Ανάσταση να έχουμε και πάνω απ' όλα να είναι όλοι καλά για να ξανασυναντηθούμε όλοι αυτό. Όπως είμαστε. Το βασικότερο απ' όλα για να μπορούμε να συζητάμε μετά τα προβλήματά μας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Στον Μητροπόλητο Αλεξανδρουπόλος, έκκληση προς τους πιστούς να μην πιέζουν τους ιερείς ως προς την Θεία Λειτουργία, έκανε ο Μητροπόλητος Αλεξανδρουπόλος ο κύριος Άνθιμος.
Έκκληση προς τους πιστούς να μην πιέζουν τους ιερείς ως προς τη Θεία Κοινωνία έκανε ο Μητροπόλης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος μετά το πέρας της απογευματινής λειτουργίας της Μεγάλης Τρίτης, η οποία μεταδόθηκε από τηλεοπτικούς σταθμούς Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Άνθιμος είπε συγκεκριμένα: «Θα σας παρακαλέσω ακόμα να μην πιέζετε τους ιερείς μας. Δέχουμε πολλά αιτήματα ιερέων μας που τους πιέζετε κρυφά να έρθουν και να σας κοινωνήσουν ή να έρθετε εσείς κρυφά στους ναούς και να κοινωνήσετε. Είναι πολύ δύσκολο για έναν ιερέα να χωρίσει τους ενορίτες του και να πει εσείς είστε γνωστοί μου, είστε φίλοι μου, είστε παρέα με μένα, άρα ελάτε. Όμως ο Χριστός είναι για όλους και ο ιερέας δεν έχει δικαίωμα να κάνει τέτοια διαλογή κατά τη δική του άποψη». Ο Μητροπολίτης είπε ακόμη ότι όσοι νηστεύουν για τη Μεγάλη Σαρακοστή, όταν περάσει το κακό, όλοι μας όσοι νηστέψαμε, όσοι κουραστήκαμε, όσοι ψυχικά αισθανθήκαμε αυτή την έλλειψη τη Μεγάλη Σαρακοστή, θα έρθουμε χωρίς νηστεία να κοινωνήσουμε, και τόνισε ότι οπωσδήποτε όποιος είναι ασθενής θα έρθει ο ιερέας στο σπίτι να τον κοινωνήσει. Όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουμε την νηστεία μέχρι το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Όσο για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κάλεσε τους πιστούς 12 παρατέταρτο να βγούμε όλοι στα μπαλκόνια και να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη κρατώντας τα κεριά στα χέρια μας, να ψάλουμε το Χριστός Ανέστη και στη συνέχεια, αφού γεμίσει η ψυχή μας με το μήνυμα και το άγγελμα της Αναστάσεως, ενώ οι καμπάνες θα χτυπούν χαρμόσυνα όλων των εκκλησιών, θα μπούμε μέσα στα σπίτια μας, εκεί θα τελειώσουμε την νηστεία, θα κάνουμε το σταυρό μας και θα φάμε το πασχαλιάτικο φαγητό μας. Τώρα θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον Δήμο Μαρονίας Σαπών. Συγκεκριμένα θα κάνουμε μία στάση στο Δημαρχείο. Εκεί μας περιμένει ο Δήμαρχος, ο κύριος Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος φυσικά και τηρεί πιστά τις οδηγίες των ειδικών μένοντας στο σπίτι. Αλλά βεβαίως ο Δήμος έχει και ζητήματα να τακτοποιήσει, οπότε πρέπει να βρίσκεται εκεί και κάποιες συγκεκριμένες ώρες, διότι η αυτοδιοίκηση, κύριε Χαριτόπουλε, δεν σταματά. Οι εξελίξεις είναι πολλές. Εσείς, μάλιστα, προσφάτως κάνατε και έναν ανασχηματισμό στους δημοτικούς σας συμβούλους και στους αντιδημάρχους. Οι εξελίξεις είναι μπροστά μας, ωστόσο και ο κορονοϊός είναι ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και θέλω να πω από την αρχική σας τοποθέτηση του μένουμε στο σπίτι. Εννοείται ότι μένουμε στο σπίτι, γιατί εμείς στο σπίτι είναι ο Δήμος. Το Δημαρχείο είναι το σπίτι μας. Οπότε σχεδόν όλη την ημέρα μένουμε στο σπίτι, κυρία Πασχάκη. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δήμαρχε. Για σας ειδικά, και μπορώ να το πω με πολύ πολύ μεγάλη βεβαιότητα, το σπίτι σας, το πρώτο θα έλεγα, είναι ο Δήμος, κατά κύριο λόγο, και μετά το κανονικό σπίτι με την οικογένεια. Μας βρίσκεται στο σπίτι και μένουμε στο σπίτι. Εμείς το τηρούμε απόλυτα και το τηρούσαμε και από πριν, μέναμε στο σπίτι. Κύριε Δημαρχέ, δώστε μας λοιπόν την εικόνα που επικρατεί στο Δήμο σας. Οι δημότες σας είναι πειθαρχημένοι μέχρι και σήμερα και παρά τα ενθαρρυντικά και αισιόδοξα στοιχεία που έρχονται από τους ειδικούς. Εγώ θα μπορούσα να σας πω χωρίς δώσει υπερβολής ότι μένω πραγματικά εκπληκτός, γιατί αυτή η αυτοπειθαρχία που έχουν επιδείξει οι πολίτες του Δήμου Μαρονίας Σαπών, από αυτά που ξέρω φυσικά, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω για όλο το νομό, αλλά για το Δήμο Μαρονίας από που γνωρίζω, η αυτοπειθαρχία είναι μοναδική και είναι πρωτοφανής. Αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες μας έχουν αντανακλαστικά, αντιλαμβάνονται, γνωρίζουν και την ώρα που πρέπει φέρονται με τη συνέπεια και με την υπευθυνότητα που πρέπει. Δεν υπάρχουν άσκοπες κινήσεις ούτε μετακινήσεις. Τα πάντα είναι λελογισμένα και γι' αυτό βλέπετε ότι και τα αποτελέσματα που υπάρχουν είναι αυτά που είναι. Κύριε Δημαρχέ, παρόλα αυτά όμως η Δημοτική Αρχή λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα, τα απαραίτητα, έναντι του κορονοϊού, με στοχευμένες απολυμάνσεις, με στοχευμένες δράσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία και στην περιοχή του Δήμου Σαπών Μαρονίας. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Συμπλέουμε με το κλίμα το κεντρικό, συμπλέουμε με το κλίμα το περιφερειακό. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί από κεντρικό επίπεδο και όλα τα νομοθετήματα που έχουν εκδοθεί μας βρίσκουν απόλυτα προσαρμοσμένους. Έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα να το πράξουμε. Μπορούμε, το παλεύουμε και απολυμάνσεις γίνονται και τα μέτρα ασφαλείας και το επιτροπής ωράριο και πολύ περισσότερο μας νοικοκύρεψαν. Κυρία Πασχάκη, και νομίζω ότι από τα καλά που θα μας αφήσει ο κοροναϊός είναι ότι αρχίσαμε πλέον τις τηλεδιασκέψεις, εγώ και με τους αντιδημάρχους και με την κοινωνική υπηρεσία και με τους προϊσταμένους συζητάμε περισσότερο από τηλεδιάσκεψη, δεν βρισκόμαστε καθόλου πλέον από κοντά. Ήδη και η αλληλογραφία και τα όποια αιτήματα και εγώ σαν δήμαρχος ή σαν γραφείο δημάρχου έχουμε, φεύγουν ηλεκτρονικά και λαμβάνουμε ηλεκτρονικά τις απαντήσεις, και θα έλεγα αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή τουλάχιστον για εμάς τους μικρούς δήμους για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και για έναν τρόπο πολύ διαφορετικό που διαπιστώνω, ξέρετε κάτι, δεν είναι καμιά φιλοσοφία αυτό που θα πω, αλλά διαπιστώνω και το κέρδος που έχουμε και σε χρήμα και σε χρόνο.
Δηλαδή, για φανταστείτε, εγώ για να συγκαλέσω μια σύσκεψη αντιδημάρχων, έπρεπε δύο αντιδήμαρχοι να βγουν από την περιοχή της Μαρόνιας και της Ξυλαγανής. Αυτή τη στιγμή συνδέονται όλοι είτε με τα Skype, είτε με τα κινητά τηλέφωνα μέσω Viber ή των άλλων τεχνολογικών διαδικασιών και συνομιλούμε για 10-20 λεπτά. Ακούμε όλα στον άλλον, δίνουμε τις οδηγίες και προχωράμε. Είναι κάτι πολύ θετικό μέσα από τα αρνητικά του κοροναϊού. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, κύριε Δήμαρχε. Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι ως προς τα θετικά αυτής της κατάστασης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι αυτό που μόλις τώρα επισημάνετε, το έχουμε πει και εμείς και άλλες φορές, ότι αν αξιοποιήσουμε σωστά την τεχνολογία στη ζωή μας, μπορούμε να έχουμε πολλά θετικά αποτελέσματα με εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. Τώρα, πείτε μου και κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Σε αυτόν τον 1-1,5 μήνα, πόσο λειτουργικός μπορεί να είναι ένας Δήμος και εν προκειμένου ο Δήμος Μαρονίας Απών? Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν, έργα που τρέχουν, εξελίξεις που είναι μπροστά μας, όπως προείπα. Πόσο λειτουργικός πραγματικά μπορεί να είναι ή έχετε μπει κατά μία έννοια στον πάγο και εσείς? Κοιτάξτε, λειτουργικός 100% δεν μπορεί να είναι. Σε απόδοση όπως θα μπορούσε να ήταν σε υποφυσιολογικές συνθήκες, σαφώς και δεν είναι. Εμείς όμως τι προσπαθούμε? Προσπαθούμε να κρατήσουμε τουλάχιστον το 70-75% της απόδοσης την οποία έχει ο Δήμος πριν την εμφάνιση αυτής της πανδημίας, να την κρατήσουμε και σε εξυπηρέτηση πολιτών και σε υγειονομικούς κανόνες, αλλά και σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και έργα, ώστε τουλάχιστον η επόμενη μέρα μετά τον κοροναϊό να μην μας βρει στο μείον, αλλά να μας βρει κάπου λίγο πάνω από το συν και να προσπαθήσουμε με ένα γερό άλμα να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. 100% δεν μπορεί να υπάρχει απόδοση, αλλά με πολλή δουλειά, με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση, με την αγάπη για τον τόπο που δείχνουν οι εργαζόμενοι, τα συνεργεία, οι προϊστάμενοι, οι διάφοροι τομείς και φυσικά το προσωπικό, το αιρετό του Δήμου, μπορούμε να είμαστε σε ένα καλό επίπεδο λειτουργίας. Αυτό επιδιώκουμε και αυτό να ξέρουν οι συμπολίτες μας, ότι θα το κρατήσουμε όσο και να διαρκέσει αυτή η κρίση. Κύριε Δημάρχε, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Καλό Πάσχα θα ευχηθούμε και μακάρι του χρόνου τέτοια εποχή να μιλούμε κάτω από άλλες συνθήκες, πιο αισιόδοξες και πιο ελπιδοφόρες, έτσι. Καλό Πάσχα σε όλους. Μπαίνουμε πραγματικά στο σπίτι. Εκεί θα κάνουμε το Πάσχα φέτος με τις οικογένειές μας. Δεν χρειάζονται άσκοπες κινήσεις. Θα περάσει και αυτό. Θα έρθουν τα καλύτερα και θα τα θυμόμαστε ως εμπειρίες και αναμνήσεις. Λίγο δυσάρεστημένα, αλλά αναμνήσεις. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Φεύγουμε τώρα από τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Επιστολή προτάσεων του Επιμελητηρίου Εύρου προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για την αντιμετώπιση των παράπλευρων συνεπειών του μέτρου επιμήκυνσης επιταγών. Απέστειλε το Επιμελητήριο Εύρου. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, με την παρούσα επιστολή το Επιμελητήριο Εύρου επιθυμεί να αναδείξει ένα παράπλευρο ζήτημα που έχει προκύψει στην επιχειρηματική κοινότητα ως συνέπεια των αναγκαίων μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της πανδημίας του COVID-19. Ειδικότερα το ζήτημα αυτό αφορά στο μέτρο της αναστολής πληρωμής των 75 ημερών για τις επιταγές που φέρουν ημερομηνία λήξης από 30 του 2020 μέχρι 31 Πέμπτου του 2020. Το μέτρο αυτό δημιουργεί παράπλευρες συνέπειες στις βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις που εισάγουν τις πρώτες ύλες τους από το εξωτερικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν προκαταβολικά ή να εξοφλήσουν κατά την παραλαβή το αντίτιμο των πρώτων υλών τους. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, καθοδηγούμενες από τις κυρίαρχες πρακτικές της αγοράς, είναι υποχρεωμένες να χορηγούν πιστώσεις σε εγχώριους πελάτες τους με τη μορφή των μεταχρονολογημένων επιταγών. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερα σοβαρό χρηματοδοτικό κενό στην περίοδο αυτή, αφού η παράταση των 75 ημερών δημιούργησε σημαντικό έλλειμμα στις ταμιακές ροές και στη χρηματοδότηση της λειτουργίας τους. Κύριε Υπουργέ, επειδή η πρόσφατη δεκαετία της συνεχούς ύφεσης δοκίμασε τα πιστωτικά όρια των επιχειρήσεων και των τραπεζικών ιδρυμάτων και επειδή οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σήμερα μπλοκ επιταγών και είναι εκδότες αυτών ικανοποιούν τα αυστηρά πλέον τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης, είναι εύλογο να υποστηριχθεί ότι οι σημερινοί εκδότες των επιταγών ως επιτοπλίστων αποτελούν βιώσιμες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται οι επιταγές με ημερομηνία λήξεως από 30 του 2020 μέχρι 31 Πέμπτου του 2020 να τυχάνουν πλήρης χρηματοδότησης από τις τράπεζες ως βραχυχρόνια μορφή δανεισμού, η οποία πρόκειται να εξοφλείται από τον εκδότη προς την τράπεζα.
τράπεζα στο πέρας των 75 ημερών. Οι δε τόκοι των ημερών αυτών να καταβάλλονται από το κονδύλι του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής του ελληνικού δημοσίου. Εναλλακτικά προτείνεται οι επιταγές με ημερομηνία λήξης από 33 μέχρι 31 Πέμπτου του 2020 να τυχάνουν πλήρης ή μερικής εξόφλησης στον κομιστή με τη χρηματοδότηση από το κονδύλι του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ο εκδότης να δύναται να επιστρέψει στο τέλος της περίοδου των 75 ημερών το ποσό της κάθε επιταγής με τους αναλογούντες χαμηλούς τόκους των ημερών αυτών. Με τους ανωτέρων εναλλακτικούς τρόπους πρόκειται να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά το παράπλευρο ζήτημα του χρηματοδοτικού κενού που πρόσφατα δημιουργήθηκε από την επιμήκυση του χρόνου πληρωμής των μεταχρονολογημένων επιταγών. Με τις προτινόμενες προσεγγίσεις, το συγκεκριμένο ζήτημα εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κυκλώματος στην οικονομία με τον κίνδυνο του κόστους χρηματοδότησης να διαμοιράζεται στα εμπλεκόμενα μέρη. Λοιπόν, παραμένουμε στα όσα πριν από λίγο είδαμε, κυρίες και κύριοι, μέσα από την επιστολή των επιμελητηρίων και τι ακριβώς ζητούν από τον κύριο Σταϊκούρα. Θα μιλήσουμε για λίγο ακόμα για τα αιτήματα και τα προβλήματα που έχουν προκύψει εν μέσω κορονοϊού, εν μέσω πανδημίας. Μαζί μας τώρα μέσω Skype, με τη βοήθεια πάντα της τεχνολογίας, γιατί και ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης τηρεί πιστά το μένουμε στο σπίτι. Ωστόσο, οι εξελίξεις τρέχουν και με κάποιο τρόπο πρέπει να τις διαχειριστούμε. Θα τον καλησπερίσουμε αμέσως τώρα, κύριε Χριστόδουλο Τοψίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βασκάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και όπως είπα, επιστολή στον κύριο Σταϊκούρα αποστήλατε συνολικά τα επιμελητήρια της περιφέρειας για άμεσα μέτρα ενίσχυσης, διότι είναι αλήθεια ότι έχουν δημιουργηθεί, προκληθεί πολλά οικονομικά κενά, κύριε Τοψίδη, τα οποία θα τα δούμε στο μέγεθός τους αμέσως μετά την πανδημία, έτσι. Κοιτάξτε, για αυτή τη χρονική στιγμή, καταρχήν να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλή ανάσταση με υγεία πάνω απ' όλα. Πραγματικά τηρούμε όλους τους κανόνες που μας έχουν πει οι επιστήμονες και η κεντρική κυβέρνηση. Μένουμε στο σπίτι, από απόσταση δουλεύουμε όλοι και προσπαθούμε έτσι να ενισχύσουμε ο καθένας με το δικό του κομμάτι. Εμείς με την δική μας ιδιότητα προσπαθούμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και να καλύψουμε κάποια κενά που δεν έχει προβλέψει η πολιτεία μας. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε καθημερινά σε μια επαφή όλων των επιμελητήρων της περιφέρειάς μας, καθώς και με το κεντρικό μας όργανο, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Καταθέτουμε προτάσεις από την πρώτη στιγμή, για να μην αναφέρουμε τώρα, ήταν οι κωδικοί που δεν είχαν προβλεφθεί, μπήκαν τελικά όλοι οι κωδικοί μέσα. Αυτοί που είχαν δεύτερο κάρτ και δεν είχαν τον πρώτο κάρτ, που δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα μέτρα, στα ενίσχυση, είτε 800 ευρώ, είτε γενικότερα την επιστροφή φόρου που είναι στην ουσία που είναι δάνεια για τις μικρές επιχειρήσεις. Γενικότερα, χθες αποστείλαμε επιστολές και στον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ενέργειας, για να δει ένα θέμα που έχει προκύψει με τις επιχειρήσεις, με τη διακοπή ρεύματος, είτε από τη ΔΕΗ και το ξεκαθαρίζω, είτε από ιδιωτικές εταιρείες, γιατί πολλοί έχουν πάει στις ιδιωτικές εταιρείες. Θα πρέπει να ανασταλεί κάθε μέτρο διακοπής σε επιχειρήσεις, καθώς επίσης και αναστολή των πληρωμών μέχρι όπως πλέον όλα τα μέτρα. Στον κύριο Σταϊκούρα, στείλαμε μία επιστολή χθες επίσης στο Μελτήριο Εύρω, στο οποίο δημιούργησε ένα θέμα. Σωστό το μέτρο να ανατεθούν 75 μέρες οι επιταγές σε χρονικό διάστημα πίσω, αλλά δημιούργησε ένα πρόβλημα στις βιομηχανίες, στις επιχειρήσεις που εξάγουν, που φέρουν την πρώτη ύλη μετρητής και δεν μπορούσαν να εισπράξουν. Και μάλιστα είπαμε ότι αυτό το ποσοστό να καλυφθεί με την επιστροφή φόρου, με αυτό το μέτρο που τρέχει, που είναι μέσω ΕΣΠΑ, να δοθούν τα λεφτά αυτά στις επιχειρήσεις. Έχουν να λαμβάνουν μόνο επιταγές και δεν έχουν να εκδώσουν δικές επιταγές. Και μάλιστα τους τόκους να τους απορροφήσει η κυβέρνηση μέσω των προγραμμάτων που καθημερινά τρέχουν και προβλέπουν μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα, λέτε ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχετε κάνει, κύριε Τοψίδη, μπορεί η κυβέρνηση να ανταποκριθεί και μπορεί ουσιαστικά να σας ενισχύσει και να σας στηρίξει. Θέλω να πω ότι είναι προτάσεις, γιατί έχετε και εναλλακτικές προτάσεις και αυτό έχει την ιδιαιτερότητά του. Είναι προτάσεις που μπορούν με βάση την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί να βοηθήσουν ουσιαστικά. Κοιτάξτε, κύριε Πασχάκη, οι προτάσεις που δουλεύουμε αυτή τη χρονική στιγμή και θα είμαστε έτοιμοι την πρώτη εργάσιμη μέρα, την Τρίτη, να τις καταθέσουμε στα Υπουργεία και στην Κεντρική Ένωση Μελητηρίων, η οποία επεξεργάζεται αυτό το θέμα, πανελλαδικώς, είναι σε διάφορα επίπεδα. Αυτά που σας ανέφερα ήταν αυτά που πρέπει να λύσουν αυτές τις άμεσες ανάγκες για αυτό το χρονικό διάστημα που τρέχει. Οι προτάσεις μας είναι ότι πρέπει πραγματικά να δούμε μικροπιστώσεις, να δοθεί ρευστότητα σε όλες τις επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ένα μοντέλο που έχει εφαρμόσει η Ελβετία, το οποίο έχει δώσει σε 76.000 επιχειρήσεις το 10% του τζίρου του προηγούμενου χρόνου με μια απλή αίτηση. Και μάλιστα χρησιμοποιεί τις τράπεζες ως ενδιάμεσες φορείς, χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση για ποια επιχείρηση. Έτσι, που σημαίνει και ότι έτσι μπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να έχουν ένα κεφάλαιο κίνηση για να διατηρηθούν όλες τις επιχειρήσεις. Πρέπει να εφαρμόσουν ξανά, να ξαναμπεί πάλι σε ελλείμμα σε 120 δόσεις και με όλα αυτά
τα χρέη, τα μέλιστες οφειλές που έχουμε εντοπιστεί για τον Αύγουστο. Πρέπει για εμάς οι επιχειρήσεις μας στην περιοχή του Εύρου να ξαναμπεί το 12% που είναι να επιδοτήσουμε την εργασία, όπως λέμε. Υπήρξε και η πρόσφατη απάντηση από το ΣΤΕ, να το πούμε, κύριε Τοψίδη, έτσι, για το 12%. Πραγματικά υπάρχει ένα θετικό, θα λέγαμε, πρόσωπο αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν μας έδωσε όμως τη δυνατότητα να έρθουμε σε μια επαφή με τα Υπουργεία παρά μόνο με επιστολές, τουλάχιστον να έρθουμε σε μια προσωπική επαφή, ή αν τα μέτρα θα κρατήσουν πολύ καιρό, θα προσπαθήσουμε με τη διάσκεψη, με τα αντίστοιχα Υπουργεία, να δούμε πώς θα γίνει από εδώ και πέρα το 12%, γιατί ακυρώθηκε η απόφαση κ. Σταφάκη να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Γενικότερα θα πρέπει να δοθούν κίνητρες επιχειρήσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η οικονομία της χώρας μας μια συντηρητικής πρωτοβουλία θα μπορεί να ανακάμψει, να ανασάνει. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα δοθούν όρθιες επιχειρήσεις, και γιατί η κρίση της υγείας θα έρθει αμέσως μετά να μας φέρει και την οικονομική κρίση, την οποία δεν ξέρουμε πώς ακριβώς είναι η πρωτόγνωρη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε όλες τις επιχειρήσεις του νομού μας. Μάλιστα. Εγώ να πω λοιπόν, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, και αυτό έχει φανεί μέχρι τώρα, ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα και θα πάρει μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα προς τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά αυτά τα μέτρα δεν φτάνουν για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και να δούμε τελικά πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα, γιατί έχουν μεσολαβήσει και 10 χρόνια βαθιάς κρίσης, έτσι να μην το ξεχνάμε, με μνημόνια, με περικοπές. Θα πω μόνο τελειώνοντας, γιατί έχει σημασία να το τονίσουμε, και με βάση αυτό που διαβάζω στην επιστολή σας προς τον κύριο Σταϊκούρα, είναι η αρχική σας πρόταση για τις επιταγές. Να το πούμε άλλη μια φορά αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να το καταλάβουν και οι ενδιαφερόμενοι, ότι λέτε λοιπόν ότι οι επιταγές με ημερομηνία λήξης από 33 του 2020 μέχρι 31 του 2020 να τη χάνουν πλήρης χρηματοδότησης από τις τράπεζες ως βραχυχρόνια μορφή δανεισμού, η οποία πρόκειται, όπως λέτε, να εξοφλήσει από τον εκδότη προς την τράπεζα μέσα σε 70 ημέρες, έτσι. Οι δε τόκοι των ημερών αυτών να καταβάλλονται από το κονδύλι του προγράμματος της επιστραπτέας προκαταβολής του ελληνικού δημοσίου. Είναι έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή οι επιταγές, ούτως ή άλλως για το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, έχουμε τεθεί 75 ημέρες πίσω. Δεν δίνεται όμως λύση με αυτό το θέμα, γιατί θα έρθει και θα σωρευτεί ένα μεγάλο χρέος μετά από 75 ημέρες, και με κλειστές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αρκετές επιχειρήσεις. Επίσης, αυτό δημιούργησε και στη βιομηχανία ένα πρόβλημα, γιατί ξέρουμε αρκετά ότι οι βιομηχανίες εισάγουν πρώτη ύλη, πληρώνουν μετρητά, και έχουν εισπράττουν επιταγές από την εγχώρια αγορά από τη χώρα μας, που σημαίνει ότι του δημιούργησε ένα κενό ρευστότητα. Σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να δοθεί μια λύση στην κυβέρνηση, καθώς, όπως είπαμε, ότι αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Μια σειρά από άλλα θέματα πρέπει να αντιληφθούν. Δεν μίλησαμε καθόλου τον τουρισμό. Βέβαια. Είμαστε μια χώρα και μια περιοχή που πραγματικά ο τουρισμός είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ας πούμε ότι στην δική μας περιφέρεια ο αγροτροφικός κλάδος είναι ο πρώτος πυλώνας, ο τουρισμός είναι ο δεύτερος πυλώνας. Και τα τελευταία χρόνια κάναμε και μεγάλα, θέλετε, τσάλματα ανόδου στο κομμάτι αυτό. Ο τουρισμός στη χώρα μας είναι 30 εκατομμύρια το χρόνο. Όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν. Έχουμε προτάσεις. Και μάλιστα οι προτάσεις μας είναι να καλυφθούν μέσα από τα βάουτσερ. Όπως έγινε τώρα με τους μηχανικούς, με τους γιατρούς που δώθηκαν μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευση, πρέπει να δώσουν βάουτσερ σε ελληνικές οικογένειες, σε πολίτες, σε εργαζόμενους, σε διάφορους, αν θέλετε, με κριτήρια φορολογικής δήλωσης και οικονομικά κριτήρια, για να μετακινηθούν 5 μέρες διακοπές, να πληρωθεί ένα μέρος αυτών για να κινηθεί και ο τουρισμός στα ξενοδοχεία. Και μην ξεχνάμε ότι τα καταστήματα ψυχολογίας και εστίασης είναι ένα παρακλάδι τουρισμού, και όλες αυτές οι επιχειρήσεις σήμερα βιώνουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το μόνο σίγουρο είναι ότι μόλις ξεφύγουμε από αυτήν την περιπέτεια στην οποία έχουμε εισέλθει όλοι μαζί, θα έχουμε πολλά να λέμε μετά τον κορονοϊό. Η επόμενη μέρα μετά του κορονοϊού θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ωστόσο, με σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό, νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να πούν σε μια σχετική τάξη, θα πω εγώ, και θα έχουμε και πολλές συζητήσεις να κάνουμε από εδώ και έπειτα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό Πάσχα, κύριε Πρόεδρε. Πολύ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Στον Δήμαρχο της Ξάνθης, τον κύριο Μανώλη Τσέπελη, ο οποίος έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση μετά από τα αρνητικά αποτελέσματα των 326 δειγμάτων που έγιναν σε δροσερό και τόπιρο για τον κορονοϊό. Ο κύριος Τσέπελης λοιπόν λέει ότι κερδίσαμε ακόμα μια άμαχη, αλλά δεν κερδίσαμε ακόμη τον πόλεμο. Είμαστε χαρούμενοι, καθώς από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν και τα 326 δείγματα που αφορούν στο Δήμο Ξάνθης και το Δήμο Τοπίρου είναι όλα αρνητικά. Μία μάχη κερδίσαμε, καθώς από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι δεν έχουμε επιπλέον διασπορά. Μόνο μία μάχη κερδίσαμε. Ο πόλεμος δεν έχει κερδιθεί ακόμα. Χρειάζεται υπομονή από όλους μας και να συνεχίσουμε να τηρούμε απαραίτητα το μένουμε σπίτι. Ευχαριστούμε θερμά από την καρδιά μας τον ΕΟΔΗ και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά, για τα ακαριαία αντανακλαστικά τους και την αντιμετώπιση του ζητήματος σε μηδενικό χρόνο επιτόπου εδώ στην Ξάνθη, με την άμεση παρέμβαση
πρότασή τους την άμεση διερεύνηση και τα άμεσα αποτελέσματα των ελέγχων. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό και τους διαμεσολαβητές του Δήμου Ξάνθης που συνέδραμαν καθοριστικά στο να νικήσουμε το χρόνο και να ανταποκριθούμε με αμεσότητα στην κοινωνία. Είμαι πραγματικά υπερήφανος για τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τις δράσεις μας. Συνεχίζουμε τις ενεργοποιημένες από την αρχή της κρίσης δράσεις και μέρημνες που στόχο είχαν και έχουν την ενίσχυση της υποστήριξης όλων των πολιτών ώστε να μένουν σπίτι. Η δομή βοήθεια στο σπίτι κινείται πάντα διακριτικά προσφέροντας στον πολίτη τις υπηρεσίες του. Η τροφοδοσία αδύναμων πολιτών με είδη πρώτης ανάγκης και καθαρισμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η απολυμάνση σε καθημερινή βάση με προγραμματισμό και προτεραιότητες είναι ακόμη ένα οχυρό που ενισχύουμε στην αποτροπή διασποράς του ιού. Ο λειτουργικός χρόνος σήμερα είναι περισσότερο πολύτιμος από ποτέ και θα συνεχίσουμε να τον αξιοποιούμε 24 ώρες το 24ωρο και προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας, της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συμφέροντος. Όλοι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της συγκυρίας αυτής και να μην αναλωνόμαστε σε προσχηματικές διαφωνίες και αντεκκλήσεις. Όλοι μαζί ενωμένοι έχουμε ένα και μόνο κοινό εχθρό και οφείλουμε στην κοινωνία που εκπροσωπούμε να σταθούμε απέναντί του με όλες μας τις δυνάμεις. Όλοι οι πολίτες της Ξάνθης να είναι σίγουροι ότι ο Δήμος είναι δίπλα τους, είναι μαζί τους και το αποδεικνύει καθημερινά ανταποκρινόμενος στις κλήσεις και στις επιθυμίες τους. Καλούμε τον κάθε πολίτη για οποιοδήποτε πρόβλημα να επικοινωνεί άμεσα με το Δήμο Ξάνθης για να λάβει λύσεις και διέξοδο στα ζητήματα που αντιμετωπίζει. Μένουμε σπίτι ενωμένοι και αλληλέγγυοι, αισιόδοξοι για το αύριο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία, σε μια απόφαση που πήρε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αμέσως μόλις τελειώσει το βραδινό δελτίο ειδήσεων της Α Τηλεόρασης, εκεί κάπου κοντά στις 10 η ώρα, θα γίνει η πρώτη διαδικτυακή συναυλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον κορυφαίο και διεθνούς φήμη συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, που θα μεταδοθεί από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της συναυλίας θα υπάρχει και η δυνατότητα κατάθεσης χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου για την υποστήριξη με φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό υλικό για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πολύ ωραία κίνηση θα μας δώσει αμέσως τώρα ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Αθανάσιος Τσόνης, που είναι μαζί μας μέσω Skype. Κύριε Τσόνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, τώρα κάνετε μια καινούργια αρχή. Λοιπόν, έτσι όπως το είπατε, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Περιφερειάρχη μας κ. Χρήστου Μέτσιου και προσωπικά δική μου, Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, με όραμα ελπίδας για το μέλλον και με πλήρη επίγνωση όλης αυτής της δύσκολης κατάστασης που βιώνει τον τελευταίο καιρό ο ελληνικός λαός, αποφασίσουμε να εγκαινιάσουμε μια σειρά διαδικτυακών συναυλίων. Η πρώτη συναυλία που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο site της Περιφέρειας έχει διπλό σκοπό. Ο πρώτος είναι έτσι να προσφέρει χαρά και διασκέδαση σε όλους εμάς που μένουμε σπίτι αυτό το διάστημα με πίστη και σύνεση, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας για την δημόσια υγεία. Και ο δεύτερος και ο πιο σημαντικός είναι ο κοινωνικός. Βρισκόμαστε δίπλα στον άνθρωπο που αυτές τις μέρες μας έχει ανάγκη και δίπλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως, το οποίο αποτελεί τον κέντρο αναφοράς του κορονοϊού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οπότε στις 10 η ώρα σήμερα το βράδυ, ζωντανά από το site της Περιφέρειας, το www.pamf.gov.gr, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος αφιλοκερδός και από την πρώτη και όλα στιγμή δέχτηκε να κάνει αυτή τη συναυλία, η οποία περιλαμβάνει πιάνο και φωνή, με ερμηνεύτρια την κυρία Βερόνικα Δαβάκη. Να πούμε ότι η συναυλία είναι στα πλαίσια της κατάνοιξης των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας και έχουν τηρηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα του ΕΟΔΗ για την δημόσια ασφάλεια και υγιεινή. Και θα προβληθεί ζωντανά στο site της Περιφέρειας. Όσο προβάλλεται η συναυλία, στο κάτω μέρος της οθόνης θα διέρχεται ένας αριθμός λογαριασμού, ο οποίος αντιστοιχεί στον λογαριασμό του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, και ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή του, όπου ο καθένας, ανάλογα με τη δυνατότητά του, μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία, μπορεί να συνεισφέρει ένα οικονομικό ποσό που, όπως είπαμε, θα καλύψει ιατροτεχνολογικές ανάγκες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως. Να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για αυτή τη συναυλία, η οποία έγινε, όπως είπαμε, αφιλοκερδός, και προσωπικά τον παρουσιαστή έτσι και συνεργάτη κύριο Γιάννη Αρμουτίδη, που συντονίζει όλη αυτή την ενέργεια, την επικοινωνία και όλα τα διαδικαστικά θέματα.
Κύριε Τσόνη, όπως είπα σήμερα, ουσιαστικά κάνετε την αρχή, γιατί έπεται και συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ακριβώς, έπεται και συνέχεια. Είναι κάπως πειραματικά να δούμε και εμείς τεχνικά πώς μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό το κομμάτι. Και επίσης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και για το επίπεδο, για το πεδίο του τουρισμού, το οποίο έχει δεχτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα το τελευταίο διάστημα, ένα από τα πλήγματα τα μεγαλύτερα των τελευταίων ετών. Με αυτή την δράση δόθηκε και η ευκαιρία η περιφέρειά μας να ακουστεί έτσι και προς την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί ο κύριος Παπαδημητρίου είναι ένας συνθέτης με πανελλήνια και παγκόσμια, θα λέγαμε, εμβέλεια. Με αποτέλεσμα, βγαίνοντας έτσι σε κανάλια και σε σταθμούς των Αθηνών, στείλαμε και ένα ανοιχτό κάλεσμα στους συνέλληνες, στους Έλληνες πολίτες, όταν με το καλό λήξει όλη αυτή η κατάσταση και γίνει άρση των περιοριστικών μέτρων, να επισκεφτούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, φέτος και η κεντρική γραμμή του Υπουργείου Τουρισμού και του κ. Θεοχάρη είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε το σπίτι μας, να γνωρίσουμε την Ελλάδα μας και άνθρωποι από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας να έρθουν και να γνωρίσουν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις ομορφιές που αυτή κρύβει. Λοιπόν, εγώ είμαι σίγουρη, κύριε Τσόνη, ότι αυτή η προσπάθεια θα πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, ξεκινάτε με έναν σπουδαίο πραγματικά καλλιτέχνη, με έναν σπουδαίο συνθέτη, τον κύριο Παπαδημητρίου. Όλοι γνωρίζουμε το έργο του και την προσφορά του στα μουσικά τεκτενόμενα της χώρας μας. Όπως είπατε, έπεται και συνέχεια. Και είναι και ένας τρόπος, ειδικά αυτές τις ημέρες που το συναίσθημα και η ψυχολογία λειτουργούν πολύ, πολύ διαφορετικά και λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας, να την περάσουμε. Αυτή τη διαδικασία σπίτι, με αυτές τις μουσικές, κύριε Τσόνη. Μένουμε σπίτι, ξέρουμε ότι όλοι είμαστε κουρασμένοι, τα ψυχικά μας αποθέματα τελειώνουν, αλλά πρέπει να δείξουμε σύνεση και υπομονή για να μην πάει χαμένος τόσο σκόπος που έγινε όλο αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Εμείς καλό Πάσχα θα ευχηθούμε. Καλή ακρόαση και καλή Ανάσταση σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τις ευχές του για αυτό το πολύ διαφορετικό Πάσχα που θα περάσουμε όλοι στέλνει μέσα από ένα βίντεο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κύριος Δημήτρης Πέτροβιτς. Αυτές τις στιγμές όπου όλος ο κόσμος και ειδικότερα η χώρα μας βιώνουν μια ανίποτη δοκιμασία, το μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Είναι μήνυμα εσωτερικής μεταμόρφωσης, αισιοδοξίας, αυτογνωσίας και προσδοκίας για όλους τους ανθρώπους απανταχού της γης. Το Άγιο Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, με τους πολλούς και σημαντικούς πανανθρώπινους συμβολισμούς, μας καλεί να σταθούμε με δύναμη και υπομονή στον συνάνθρωπο, όπως στέκονται με αυταπάρνηση και με υψηλό αίσθημα ευθύνης όλοι όσοι καθημερινά δίνουν μάχη στις δομές υγείας. Γιατί μόνο με πίστη, αλληλεγγύη και αισιοδοξία θα βρούμε διέξοδο και σε αυτή τη δεινή δοκιμασία. Πάνω απ' όλα, Ανάσταση είναι η έμπρακτη έκφραση αγάπης προς τον πλησίον μας και ελπίδας για τη ζωή. Όμως, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, επιβάλλεται ως Έλληνες και ως Ευρύτες να στηρίξουμε τα προϊόντα του τόπου μας και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα. Φέτος το Πάσχα, μένουμε σπίτι και επιλέγουμε πιστοποιημένα ντόπια κρέατα και προϊόντα. Με αυτές τις σκέψεις, σας εύχομαι από καρδιάς καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, με υγεία και προσωπική ανάταση. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.